Θα ξεκινήσουμε με την επιστήμη της υδρογραφίας, 21 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα υδρογραφίας. Η υδρογραφία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την σύνταξη και την παραγωγή χαρτών για τις περιοχές της επιφάνειας της γης που καλύπτονται από νερό. Και θα συνομιλήσουμε με την κυρία Παρασκευή Νομικού, η οποία είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια φυσικής γεωγραφίας και γεωλογικής ωκεανογραφίας. Να σας ευχαριστήσω πολύ και να σας καλησπερίσω στην Κρήτη TV. Καλησπέρα, καλησπέρα από Αθήνα. Έδωσα μία πρόχειρη έτσι, εξήγηση της επιστήμης της υδρογραφίας. Να μας πείτε περισσότερα, να μπούμε λίγο στο κλίμα. Οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν. Σωστά. Να πούμε ότι πόσο σημαντική είναι η υδρογραφία, λόγω του ότι είναι η γεωεπιστήμη η οποία ασχολείται με την περιγραφή, την κατανόηση και ουσιαστικά το σχεδιασμό των υδρογραφικών χαρτών, αλλά στην ουσία είναι η επιστήμη η οποία μας δείχνει το πώς είναι το μορφολογικό ανάγλυφο του υποθαλάσσιου πυθμένα. Και βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντική για τη ζωή μας, λόγω του ότι έχει να κάνει σχέση με το θαλάσσιο περιβάλλον. Ουσιαστικά θα πρέπει να γνωρίζουμε πολύ καλά το πώς είναι η μορφολογία του υποθαλάσσιου πυθμένα, γιατί είναι απαραίτητο, παραδείγματος χάρη, για τις θαλάσσιες υποδομές. Γιατί θα μπορούσαμε να μην έχουμε υδρογραφικούς χάρτες, αν θα θέλαμε να δημιουργήσουμε κάποιο λιμάνι, κάποια γέφυρα. Από άποψη τώρα επιστήμης, από άποψη θαλάσσιας γεωλογίας, είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας να γνωρίσουμε τη μορφολογία του υποθαλάσσιου πυθμένα, γιατί είναι το πρώτο βήμα για την αναγνώριση των θαλάσσιων γεωκινδύνων. Τι εννοούμε με θαλάσσιους γεωκινδύνους? Εννοούμε τα ρήγματα, τα υποθαλάσσια ρήγματα, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν κάποιους σεισμούς. Και έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα από τον ελλαδικό χώρο. Άρα το πρώτο πράγμα που κάνουν οι θαλάσσιοι γεωλόγοι είναι να χαρτογραφούν τον υποθαλάσσιο πυθμένα για την αναγνώριση θαλάσσιων γεωκινδύνων, όπως είπαμε είναι τα ρήγματα, υποθαλάσσια ηφαίστεια, κατολισθήσεις, οι οποίες βρίσκονται σε κάποιες περιοχές, τις οποίες θα πρέπει να τις αποφύγουμε. Αν δεν έχουμε χαρτογραφήσει σωστά τον υποθαλάσσιο χώρο, θα υπάρξουν πάρα πολλά προβλήματα. Και φαντάζομαι είναι και πολύ στενή και συνεργασία με σεισμολόγους. Νομίζω είναι δύο επιστήμες που συνδέονται για να προκύπτουν και συμπεράσματα. Προφανώς και γεωλόγοι και σεισμολόγοι, όλες οι ειδικότητες είναι, ουσιαστικά συνεργάζονται ώστε να βγουν τα σωστά αποτελέσματα. Βέβαια, η αρχή της υδρογραφικής υπηρεσίας, μάλλον ο φορέας της υδρογραφικής υπηρεσίας πολεμικού ναυτικού, είναι και ο επίσημος φορέας για την έκδοση των χαρτών της υδρογραφικής υπηρεσίας. Είναι οι χάρτες οι οποίοι χρησιμοποιούμε όλοι για την ασφαλή ναυσιπλοεία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άλλο ένα. Εκτός επιστημονικού πεδίου είναι η ναυσιπλοεία ουσιαστικά, εκτός από τη θαλάσσια γεωλογία. Η ναυσιπλοεία διαφορετικά δεν θα μπορούσαμε να έχουμε μετακινήσεις των πλοίων με ασφάλεια. Άρα μπορείτε να καταλάβετε ότι η υδρογραφία, είτε είσαι επιστήμονας, είτε είσαι θαλάσσιος γεωλόγος, είτε είσαι όμως ένας απλός πολίτης, ο οποίος θέλεις να μετακινηθείς με ασφάλεια στο θαλάσσιο περιβάλλον, πρέπει απαραίτητα να έχεις κάποιον χάρτη της υδρογραφικής υπηρεσίας. Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες υποθαλάσσιες περιοχές σε πανελλαδικό επίπεδο που μέσα από τη μελέτη, την έρευνα της επιστήμης της υδρογραφίας προβληματίζεστε, ανησυχείτε? Είμαστε στην Ελλάδα, ζούμε στην Ελλάδα και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι οι μεγάλες κύριες τεκτονικές δομές ευτυχώς βρίσκονται στο θαλάσσιο χώρο. Το παρελθόν μας έχει διδάξει ότι όλοι οι μεγάλοι σεισμοί, παραδείγματος χάρη 1956 ο σεισμός της Αμοργού, γίνονται στο θαλάσσιο χώρο από την ενεργοποίηση μεγάλων υποθαλάσσιων ρηγμάτων. Άρα λοιπόν νομίζω ότι είναι πολλές οι περιοχές του Αιγαίου Πελάγους ή του Ιωνίου, οι οποίες μας προβληματίζουν και πρέπει πάρα πολύ σωστά να τις χαρτογραφούμε. Όπως έχει γίνει στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου, όπως έγινε πολύ πρόσφατα στην περιοχή βόρεια της Σάμου, όπου χαρτογραφήσαμε όλη την περιοχή στην οποία αναδείξαμε που ήταν το θαλάσσιο ρήγμα που προκάλεσε το σεισμό, ουσιαστικά που ξέραμε τον Οκτώβριο. Περιμετρικά της Κρήτης σας προβληματίζει κάτι? Περιμετρικά της Κρήτης, ιδιαίτερα νότια της Κρήτης, είναι ουσιαστικά η ζώνη που λέμε υποβύθισης. Εκεί δηλαδή που η πλάκα της Αφρικής υποβυθίζεται κάτω από της Ευρασίας. Έχει χαρτογραφηθεί με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια όλη η περιοχή και γνωρίζουμε πολύ καλά ως θαλάσσιοι γεωλόγοι ότι είναι οι περιοχές που δίνουν πολύ μεγάλους σεισμούς λόγω αυτής της υποβύθισης. Επίσης, κάτι πολύ σημαντικό για εσάς που κατοικείτε στην Κρήτη, είναι ότι η περιοχή νότια της Κρήτης έχει πάρα πολλά υποθαλάσσια φαράγγια. Όλη η πλευρά ουσιαστικά την νότια της Κρήτης έχει πολλά υποθαλάσσια φαράγγια, τα οποία τα περισσότερα είναι και η συνέχεια εκείνων των φαραγγιών που έχουμε στη Χέρσο. Άρα είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τη γεωμετρία αυτών των θαλάσσιων φαραγγιών, γιατί αποτελούν θαλάσσιους γεωκινδύνους, δηλαδή αν έχουμε κάποιες κατολισθήσεις
ή κάποιος πολύ μεγάλος σεισμός, υπάρχουν τουρβιδυτικές ροές, πρέπει να γνωρίζουμε τη γεωμετρία και τη μορφολογία αυτών των θαλάσσιων φαραγγιών. Έχει χαρτογραφηθεί όμως η περιοχή νότια της Κρήτης, όπως και πολλά τμήματα βόρεια της Κρήτης, επομένως γνωρίζουμε με μεγάλη ακρίβεια το υποθαλάσσιο ανάγλυφο. Καταγράφεται αλλαγή δεδομένων σε αυτές τις περιπτώσεις? Έχει χαρτογραφηθεί, μας είπατε, υπάρξει μια έτσι επικαιροποίηση μετά από κάποιο χρονικό διάστημα? Θα υπάρχει επικαιροποίηση μετά από κάποιο χρονικό διάστημα αν έχουμε κάποια μεγάλη θαλάσσια κατολίσθηση ή αν έχουμε μια έκρηξη ενός υποθαλάσσιου φεστίου. Συνήθως το ανάγλυφο του υποθαλάσσιου πυθμένα δεν αλλάζει ριζικά εκτός αν συμβεί ένα πολύ μεγάλο γεγονός, φυσικό γεγονός, ένα γεωλογικό γεγονός. Στην περίπτωση της χώρας μας, ναι, έχει συμβεί αυτό? Δεν έχουμε καταφέρει να χαρτογραφήσουμε μέχρι στιγμής κάποιες περιοχές που να είναι πριν ή μετά από κάποιον σεισμό ή μια μεγάλη υποθαλάσσια κατολίσθηση, έτσι ώστε να δούμε και τις διαφορές στο υποθαλάσσιο ανάγλυφο. Αυτή τη στιγμή δεν είναι και τόσο πολύ καλά χαρτογραφημένες όλες οι περιοχές του ελλαδικού χώρου. Ευελπιστούμε και γνωρίζουμε όλοι ότι τα πανεπιστήμια και το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσιών Ερευνών που ασχολείται και με τη χαρτογράφηση μπορούν να συνδράμουν όλοι μαζί, έτσι ώστε να έχουμε περισσότερα δεδομένα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι όμως μια χρονοβόρα διαδικασία, λόγω του ότι η συλλογή των θαλάσσιων δεδομένων απαιτεί πολύς χρόνος επεξεργασίας και για την παραγωγή σωστών βαθυμετρικών χαρτών. Το μεγάλο στοίχημα της σύγχρονης υδρογραφίας ποιο είναι, κυρία Νομικού? Είναι να παράγει όσο το δυνατόν καλύτερους χάρτες με τη βοήθεια της νέας θαλάσσιας τεχνολογίας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πλέον χρησιμοποιούμε μηχανήματα πολυδεσμικά, δηλαδή μηχανήματα χαρτογράφησης υποθαλάσσιου πυθμένα, τα οποία μας δίνουν τη δυνατότητα καλύτερης ανάλυσης των δεδομένων και μεγαλύτερη και σωστότερη συλλογή των δεδομένων, με μεγαλύτερη ανάλυση. Άρα λοιπόν οι χάρτες συνεχώς με την πάροδο του χρόνου βελτιώνονται. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρέμβασή σας, για το σχόλιο σας. Μας βάλατε στο κλίμα και σίγουρα έχουμε να πούμε περισσότερα το επόμενο διάστημα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.